Νομίζω ότι δεν μπορώ να αποφύγω για τα νέα καλυμμέντα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο της ΕΡΤ. Μια κυβέρνηση η οποία συνέχεια μιλάει για τα περί αντικειμενικότητας, πλουραλιστικής ΕΡΤ, ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ενώ η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Και αναφέρομαι στην φωτογραφία, αυτή γραπτή οδηγία που κάνει το γύρο του διαδικτύου, που δίνει οδηγίες προς τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ για το τι πρέπει να προβάλλουν και τι όχι από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ικαρία. Και δεν αποτελεί μόνο άθλια προσπάθεια λογοκρισίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αποτελεί και απόδειξη για τη μεταχείριση της ΕΡΤ ως κυβερνητικό φερέφωνο. Αυτή είναι η ουσία. Βέβαια, δεν πρόκειται για πρωτοτυπία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια συνήθις πρακτική όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Το ίδιο έκανε και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημειωματάκια έστενε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην τρελαθούμε τώρα. Η περίπτωση της ΕΡΤ είναι μια ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση για το πώς αυτά τα κόμματα, τα αστικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, ενώ συμφωνούν στην ουσία της πολιτικής, τσακώνονται για το ποιος έχει το πάνω χέρι στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και ξέρετε, αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Και οι εργαζόμενοι προφανώς στην ΕΡΤ. Εδώ μιλάμε για αποκάλυπτη κυβερνητική προπαγάνδα, απουσία αντικειμενικής ενημέρωσης, μη τήρηση ακόμα και αυτού του απαράδεκτου νόμου για την αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων. Δεν είναι η πρώτη φορά και προφανώς ούτε η τελευταία που η ΕΡΤ θάβει στην κυριολεξία το ΚΚΕ, καταστρατηγώντας ακόμα και αυτό τον νόμο που σας είπα περί αναλογικότητας, επαληθεύοντας ότι το μαύρο είναι μόνιμο για το ΚΚΕ και τη δράση του και είναι συνειδητή πολιτική επιλογή και επίσημη γραμμή τους, με ευθύνη προφανώς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση λοιπόν και καναλάρχες και αστικό κράτος, όλοι μαζί είστε νύχοι κρέας. Η διαφορά σας είναι ότι ο καθένας από εσάς εκπροσωπεί διαφορετικά λόμπι καναλαρχών. Η ουσία όμως παραμένει ίδια. Και όταν λέμε ίδια, εννοούμε ότι όλα σε βάρος της αντικειμενικής και ισότιμης προβολής, της ποιοτικής ενημέρωσης και των εκπομπών. Αυτό αντιπροσωπεύουν και οι διατάξεις του σχεδίου νόμου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Υποτίθεται ότι η ευρωενωσιακή οδηγία που συζητάμε και που θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία έρχεται, όπως λέτε εσείς και η ευρωενωσιακή φίλη σας, να βάλει κάποιους κανόνες. Προφανώς όχι για την προστασία του αγαθού της ενημέρωσης. Βγάζει μάτι. Φούμαρα. Πρόκειται για την απόλυτη κοροϊδία. Η κυβέρνηση επιδιώκει με ένα σπάρο πολλά τριγώνια. Όλα συμπυκνώνονται σε ένα στόχο. Κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η πλήρη υποταγή της ενημέρωσης στις απαιτήσεις της κυρίαρχης τάξης και ιδεολογίας. Και πολύ πιο ειδικά, με την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, στόχος είναι να προστατευθούν και να ενισχυθούν οι Ευρωπαίοι πάροχοι έναντι των ανταγωνιστών τους για να διατηρηθεί η θέση τους ως παγκόσμιο ηγέτη στη ψηφιακή οικονομία. Χώρια που κάποιοι κανόνες στην πραγματικότητα θα αξιοποιηθούν για να υπάρχει ακόμα πιο γενικευμένη λογοκρισία, όπου λέγονται ή ακούγονται αλήθειες και γεγονότα που δεν είναι αρεστά στο σύστημα εξουσίας. Δεύτερον, το σχέδιο νόμου είναι προϊόν παζαριού, κυβέρνησης και καναλαρχών. Με βάση το αρχικό σχέδιο νόμου που είχε δοθεί στη δημοσιότητα, λιάνατε τις γωνίες, γιατί ήταν ξεφωνημένο πολύ το αρχικό σχέδιο, για να καταλήξετε στα νέα δώρα που θα παρέχετε στους καναλάρχες. Είναι προφανές ότι προκαλείτε το λαό και τον προκαλείτε σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης και υγειονομικής τραγωδίας. Αντί να στηρίξετε το δημόσιο σύστημα υγείας, εσείς χαρίζετε την ετήσια δόση που πρέπει να καταβάλουν και την απόκτηση άδειας. Και από την άλλη,
Ταυτόχρονα επιδεινώνεται τη θέση των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης. Κάτι που βέβαια ήδη είναι σε εξέλιξη, υλοποιείται δηλαδή στην πράξη. Και με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται την εργοδοτική αυθαιρεσία. Τους χαρίζεται 3,5 εκατομμύρια ευρώ, 3,450 για την ακρίβεια. Γιατί λέει, θέλετε να τους διευκολύνετε να κάνουν επενδύσεις για λειτουργικά έξοδα, για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους κτλ. Καλά, δεν τρέπεστε. Είναι ντροπή αυτό. Δηλαδή τους χαρίζει το κράτος χρήματα του ελληνικού λαού για να κάνουν επενδύσεις, για να αγοράσουν εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους. Τους πρημοδοτείτε ξανά, αφού ήδη τους έχετε δώσει ένα σωρό χρήματα από τις διάφορες λίστες για την προβολή μηνυμάτων για την πανδημία. Και τους πρημοδοτείτε ξανά μετά τις διευκολύνσεις που ήδη τους είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε ότι το αρχικό σχέδιο ήταν τα χρήματα για την άδεια να καταβληθούν σε 3 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στα 10 χρόνια και τους μείωσε επιπλέον θεαματικά το φόρο επί των διαφημίσεων. Από τη μία τους έπαιρνε και από την άλλη τους έδινε. Τρίτον, τι επιδιώκει το σχέδιο νόμου? Το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων. Η μείωση του προσωπικού των τηλεοπτικών σταθμών κατά 15%, ιδιαίτερα στον τεχνικό τομέα. Γενίκευση των εργολαβικών εργαζομένων. Μείωση των ημερών πλήρους απασχόλησης από 25 σε 20 ανά μήνα. Συμπίεση των μισθών των εργαζομένων στους σταθμούς προς τα κάτω. Μέσω ατομικών συμβάσεων. Εξαφάνιση στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, η σχέση αορίστου χρόνου. Αντικειμενικά δηλαδή ανοίγει ο δρόμος για την αντεργατική διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, εντατικοποίηση της δουλειάς, αύξηση του απλήρωτου εργάσιμου χρόνου με εκπεριτροπής εργασία, όπως άλλωστε κάνει η κυβέρνηση τώρα εν μέσω πανδημίας και σε άλλους κλάδους. Το νομοσχέδιο έχει ήδη ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στους εργαζόμενους. Φάνηκε και από την ακρόαση των φορέων. Και αυτή η θύελλα αντιδράσεων είναι από τον περασμένο Δεκέμβρη με τη δημοσιοποίησή του. Και η αντίδραση αφορούσε τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων. Και μάλιστα είχαν κάνει και 48-ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Και τότε σας είχε αναγκάσει να το αποσύρετε το σχέδιο νόμου. Τώρα βέβαια το επαναφέρετε με τη νέα του έκδοση. Είναι ένα νομοσχέδιο που χρηματοδοτεί με κρατικό χρήμα του λαού τις ασφαλιστικές εισφορές σε όσους τηλεοπτικούς σταθμούς χρωστούν στο ΕΔΟΕΑΠ όταν οι επαναλάρχες έχουν ήδη παρακρατήσει και δεν έχουν αποδώσει τις εισφορές στον εργαζομένο. Άρα κερδίζουν διπλά τις εισφορές των εργαζομένων και βεβαίως τις εργοδοτικές εισφορές. Και τέλος, δεν μας προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα έχουν επιφυλαχτεί. Επιτρέψτε μου, όταν το επί της αρχής, όταν επί της αρχής συμβαίνουν όλα όσα και εσείς μπορεί να λέτε, ότι για τα δωράκια, για τα 3,5 εκατομμύρια κτλ. Όλα όσα συμβαίνουν σε βάρος των εργαζομένων, αλλά την ίδια στιγμή επιφυλάσσεστε για την ολομέλεια, εντάξει, νομίζω ότι όντως βγάζει μάτι. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια στιγμή κατηγορεί την κυβέρνηση για περαιτέρω πρημοδότηση και ελάφρυση στους καναλάρχες, κάνει λόγο για τη δικαίωση του νόμου Παπά, τον οποίο χαρακτήρισε τομή και ότι έβαλε τέλος στη λογική του τσάμπα και του δεν πληρώνω, γνωρίζοντας ότι το παρόν σχέδιο νόμου της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρει τελικά από την πίσω πόρτα αυτόν τον νόμο Παπά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει πολλάκι σλερωμένη τη φωλιά του για τα αντίστοιχα δωράκια που έχει κάνει προς τους καναλάρχες. Οι αναφορές της προκάλεσαν και τις διαμαρτυρίες μάλιστα εδώ του κυρίου Υφυπουργού, που φυσικά έχει όλο το δικαίωμα να το κάνει, μπορεί να μην είναι ο τιμητής, αλλά του δίνεται το δικαίωμα όμως να λέει αυτά τα οποία λέει. Είναι απόδειξη λοιπόν ότι ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Επαναλαμβάνω κύριε Πρόεδρε ότι επί της αρχής καταψηφίζουμε και επί των άρθρων αναλυτικά θα πούμε στην ολομέλεια. Ευχαριστώ.